Είμαστε έτοιμοι, τι θα γίνει τώρα. Για όνομα του. Κάτσε, κάτσε. Μακιγιάζ, μακιγιέρ. Έλα, φύγε, εξαφανίσου. Έλα. Λιγάκι, μισό λεπτό. Τη μύτη, τη μύτη. Έλα, φύγε. Μίτσο, προχωράμε, πάμε. Ναι, ναι, φύγαμε. Λοιπόν, 3, 2, 1. Φίλες και φίλοι, για χαρά, Μάκης εδώ από το Joystick.gr. Πίσω στην κάμερα έχουμε το φίλο Δημήτρη, ο οποίος μας έφερε και τη σημερινή συλλεκτική και όποτε καταλάβατε, το σημερινό βίντεο θα είναι unbox του Zelda Breath of the Wild. Μίτσο, πες την καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα, Μάκες. Γιατί την αγόρασες τώρα αυτή τη συλλεκτική και δεν την πήρες στην εποχή της? Θα σου πω, γιατί όταν αγόρασα το Switch μαζί με το Zelda, έδινε πάρα πολύ το μαλλί για να πάει για συλλεκτική. Οπότε εγώ το παιχνίδι ήθελα να παίξω και τον καιρό, το πήρα το παιχνίδι που ήθελα, τη στάμπαρα και λέω θα πέσει κάποια στιγμή, θα την πάρω. Και όντως έπεσε και την πήρα. Τέλεια. Ζήλεψε το αγαλματάκι, γιατί το παιχνίδι το έχει δεύτερη φορά. Ναι, είναι το αγαλματάκι, πέσει και στα παιδιά του, δεν θα γίνει unboxing το παιχνίδι. Ναι, όπως την άλλη φορά που το άνοιγα και ρώτησα κατά σήμερα θα μου πούνε όχι, άκυρο θα μου δώσουν. Λοιπόν, πάω στο άνοιγμα, έτσι. Ναι, κατευθείαν. Αρκετά το πολύ συζητήσαμε. Οκ. Όσο ανοίγεις, Μάκη μου, ναι. Πες στα παιδιά ποιο είναι το αγαπημένο σου Zelda. Το Link to the Past. Link to the Past, ε. Ναι, το καλύτερο Zelda. Όλη την εποχή. Έχεις παίξει την εποχή του ή όχι? Στο στρατό το παίξα, αν θυμάσαι καλά. Ναι. Και μόλις το παίξα, σου είπα ότι δεν έχω ξαναπαίξει καλύτερο Zelda από αυτό. Ναι, το θυμάμαι το πολύ χαρακτηριστικά. Λοιπόν, κάτσε να το δείξω γιατί είναι πολύ μανουριάρικο εδώ. Θα το δείτε βέβαια και εσείς από κοντά. Αλλά αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω τώρα. Πρέπει να το πιάσω το έτσι γιατί το άνοιξα. Λοιπόν, επάνω έχουμε το soundtrack του παιχνιδιού. Το ανοιγώ. Ναι, ναι, όχι αυτό, άστο στο αγαπημένο. Θα φύγουν όπως είναι μόνο το άγαμα θα κρατήσω. Οπότε... Θα πουλήσει και αυτό. Ναι, βρε, τι να το κάνω, το soundtrack θα ακούσει στο YouTube. Οκ. Okay. Το παιχνίδι. Περίπου ο λόγος. Τώρα, αν δούμε πως ανοίγει εδώ πέρα. Α, ωραία. Α, δεν είναι και δεν έχει πολλά πράγματα, ε. Όχι, δεν έχει βιβλίο, artbook δεν έχει. Όχι, αυτά τα τρία έχει. Οπότε στην ουσία δεν είναι καμία φοβερή έκδοση. Γι' αυτό και δεν είναι και full time. Το άγαλμα είναι το. Σπαθί είναι το άγαλμα, αν θυμάμαι καλά. Είναι το Master Sword. Ναι, σε πάνω στο βωμό. Να μας φέρουν και άλλες συλλεκτικές. Κοίτα εδώ. Ιαπωνικά. Ναι. Κόλπα. Τη ζυγιάμα. Ευτυχώς που έχω νύχει Wolverine. Έχεις γίνει master of the unboxing. Ναι, με τα χρόνια. Με την πύρα και την πύρα, άγια σου. Νομίζω ότι ήταν ψυγιάκι. Αυτό θέλει σου γιάτο. Εν τω μεταξύ είναι και μαύρη αυτή η μαλακία και δεν τη βρίσκω όλη την ώρα. Να το. Θέλει, κόψουμε εδώ τώρα. Για το παιχνίδι λέει να πούμε τίποτα. Για το παιχνίδι θα πεις εσύ γιατί εγώ δεν το έχω παίξει. Το παιχνίδι νομίζω ότι είναι must have για όλους τους κατόχους Switch. Να σου πω, είναι το καλύτερο Zelda όλων των εποχών. Πόσα Zelda έχεις παίξει καταρχήν? Τα έχεις παίξει όλα? Τα έχω παίξει όλα. Η καριέρα μου, καριέρα μου άρχισε από το Ocarina of Time κλασικά, το Nintendo 64. Αλλά έχω παραλείψει αρκετά ιδιαίτερα τα φορτά. Δηλαδή έχω τα. Φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Κοιτάξτε πώς είναι μέσα εδώ. Κοιτάξτε το θαυμάστερο. Αυτό, εγώ αυτό ήθελα. Το τραβάω, να σε ρωτήσω. Αυτό κάτω, εγώ το κρατήσω. Ναι, θα το βγάλω. Τι, έτσι θα τα αφήσω. Δεν ανοίξουμε τίποτα εδώ πέρα. Και τι φέραμε την κάρτα. Να σου πω, εγώ έχω πετύχει συλλεκτική. Υπάρχει συλλεκτική που έχει και άγαλμα. Όχι. Του Breath of the Wild. Όχι. Μόνο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εκτός άμα είναι κάποια άλλη. Εκτός, στο εξωτερικό λέω. Εκτός Ευρώπης και δεν είναι. Εκτός Ευρώπης, αυτό. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Τι ήταν η συλλεκτική. Μου φαίνεται ότι έχω δει και χωρίς. Όχι με σπαθί, ναι. Με φιγούρα. Που θες ένα αμύπο και μπερδεύτηκες. Παίζει, παίζει. Θέλεις κοντά, ξέρω εγώ. Γιατί έχει βγάλει και πάρα πολλά αμύπο. Πόσο ενδιαφέρει ποιοτικά και λοιπά. Λοιπόν, στην αρχή το πέρασε για σίδερο, δεν είναι. Ναι, κάνω και σίδερο. Είναι εξαιρετικά ποιοτικό το πλαστικό. Η βάση είναι πολύ βαριά. Ναι. Μαρμαράκι είναι. Να ξέσχισε.
Θα σου πω να το ζυγίσω. Που είχα το εισφραγίδα και γνωματεύσει από την Nintendo. Και αυτό είναι, παιδιά. Αυτό είναι που θέλεις βασικά να πάρεις. Αυτό. Όπως το βλέπετε, θα το δείτε και σε κοντινό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ λίγα πράγματα στη βιβλιοθήκη μου στην gaming. Έχεις κάτι που ζηλεύω πολύ. Και έχω μόνο το. Μου έχουν μείνει μόνο τα Zelda που αγαπάω και λατρεύω, γι' αυτό το πήρα. Το δεν, δεν δίνω πλέον για συλλεκτικές, έτσι κι αλλιώς. Το Ganon που έχεις, φίλε. Το Ganondorf, ναι. Από το συλλεκτική του Wind Waker. Δύο φορές που έχω μπει στο σπίτι σου, μου έρχεται να στο κλέψω, αμέσως από τίποτα και να δεις την άλλη εβδομάδα σπίτι μου. Γερε. Λοιπόν, αυτά ήταν τα περιεχόμενα. Είναι φτωχή συλλεκτική, δεν νομίζω ότι αξίζει τόσο πολύ να φτιάξει. Φίλε, χωρίς βιβλιαράκι μέσα. Τι άλλο να έχει, να έχει κανένα. Το artbook ήταν έπρεπε να το artbook έπρεπε να είναι και χοντρό κιόλας, δηλαδή 180. Όχι, πόσο έκανε. 100 έκανε. 100 έκανε, ναι, μέσα χωρίς. Εγώ την πήρα 75 νομίζω, δηλαδή είναι 40 ευρώ διαφορά με το παιχνίδι. Και το παιχνίδι, κοίτα, μια κλανιά είναι. Ναι, ούτε και δεν έχει μέσα γραφικά εδώ, δεν έχει μέσα βιβλιαράκι το τίποτα. Το soundtrack, ναι, και πάλι δεν έχει νόημα να ανοίξουμε. Τι έχει, ένα CD έχει μέσα. Ναι. Λογικά βιβλιαράκι δεν έχει πάλι. Όχι, όχι. Το εξώφυλλο που βλέπουμε εδώ και πίσω έχει τα περιεχόμενα. Εδώ μεταξύ τα περιεχόμενα είναι. Του Breath of the Wild ήταν από διά, έτσι. Δεν το ξέρω, εσύ θα μου πει το που το βλέπει τώρα. Εγώ δεν το έχω ανοίξει. Sound selection. Δεν τα ξέρω και τα τραγουδιά, ρε φίλε, να σου πω. Αυτό είναι. Μάλλον είναι από το παιχνίδι μέσα. Αυτά. Γράψε μα από κάτω. Τα άξιζε στην αρχή τα λεφτά τη. 100 ευρώ που έκανε. Ή έτσι όπως. Και κοίτα, και εδώ και εσύ 80 ευρώ έδωσε, δεν έδωσε και λίγο. Ναι, αλλά ρε, σκεφτόμουν να το πουλήσω το παιχνίδι σφραγισμένο. Στην ουσία θα το πάρω, ξέρω εγώ, κανένα 20-25 ευρώ αυτό. Κοίτα, δεν μου αρέσει το σπαθί έτσι όπως είναι, έτσι. Ναι, δεν το τώρα δηλαδή, το βλέπω κι εγώ. Ο χρωματισμός, αν έτσι και το δεις από κοντά, που θα το δείξουμε με κοντινό πλάνο. Ναι. Δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε το λουλούδι μου αρέσει όπως είναι. Δεν ξέρω, περίμενα να είχαν κάνει καλύτερη δουλειά. Δηλαδή, τι, το μάρμαρο πληρώσαμε. Γιατί αυτό σίγουρα είναι μάρμαρο, είναι βαρύ, πέτρινο φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πλαστικό. Βάλε κάτω κάπως αλλιώς, δεν ξέρω, βάλε ένα inox. Ναι, νομίζω ότι είναι από τις πιο φτωχές συλλεκτικές που έχουμε ανοίξει και που έχω δει δηλαδή. Πάμε το έχει. Αυτά. Λοιπόν, πάμε για τα κοντινά πλάνα. Σας αφήνουμε με αυτά. Ναι. Γεια σας φίλοι μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να περνάτε καλά και να παίζετε ό,τι γουστάρετε. Ακατά από αυτά. Λοιπόν, χαιρετισμούς από όλους. Φιλιά.